Ουδέν νεότερον μπέραν της φημολογίας δεν προκύπτει για την σύσταση του Υπουργικού Συμβουλίου του εκλεγμένου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Ονόματα προκύπτουν καθημερινά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει παρά μικρή επιβεβαίωση αλλά ούτε και διάψευση. Τις τελευταίες ώρες γίνεται λόγος για την ανάληψη του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Εξωτερικών από υψηλόβαθμη διπλωμάτη, ενώ για το Υπουργείο Οικονομικών ακούγεται το όνομα γνωστού οικονομολόγου. Ωστόσο, ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχίζει να κρατά ερμητικά κλειστά τα χαρτιά του και δεν υπάρχει παρά μικρή ένδειξη των προθέσεών του, με τον ίδιο να προτίθεται να ανακοινώσει τις αποφάσεις του μετά τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Συγχαρητήρια επιστολή γραμμένη στα ελληνικά με αποστολέα τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν παρέλαβε ο εκλεγμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Γαλλίας μεταξύ άλλων υπογραμμίζει την βεβαιότητα πως Κύπρος και Γαλλία θα προωθήσουν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια την πολύτιμη, όπως την χαρακτηρίζει, σχέση μεταξύ τους. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας έχουν γνωρίσει μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια σε πολλούς τομείς. Η στενή συνεργασία μεταξύ των ενόπλων μας δυνάμεων, οι συνεργασίες μας στον τομέα της εκπαίδευσης ή η ενίσχυση της γαλλικής γνώσσας στο εκπαιδευτικό σας σύστημα αποτελούν παραδείγματα. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να προωθήσουμε αυτή την πολύτιμη σχέση τα επόμενα χρόνια, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό μέτωπο. Ο κύριος Μακρόν αναφέρει επίσης ότι ανυπομονεί για τη διευθέτηση το επόμενο διάστημα συνάντησης με τον νέο πρόεδρο της Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος πρόεδρος θα επιθυμούσε να δει τον κύριο Χριστοδουλίδη να εντάσσεται στην Ευρωομάδα των Μεταρρυθμιστών Φιλελευθέρων. Χθες βράδυ, ο κύριος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, και σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το πολιτικό γραφείο του, επιβεβαιώθηκε η ισχυρή πολιτική βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε τομείς όπως το εμπόριο, η ενέργεια, ο τουρισμός και η άμυνα. Ο κύριος Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης ότι προσβλέπει στην επόμενη διακυβερνητική συνάντηση, καθώς και στον καθορισμό της επόμενης τριμερούς συνάντησης Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας. Διαβεβαίωσε τέλος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να αναδεικνύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον καθοριστικό ρόλο της Αιγύπτου στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ αποδέχθηκε πρόσκληση που του απίφθινε ο κύριος Σίσι για να επισκεφθεί την Αίγυπτο το συντομότερο δυνατό. Επίσημη πρόσκληση για επίσκεψη στην Πολωνία απίφθινε ο πρόεδρος της χώρας Αντρέι Ντούντα σε επιστολή προς τον κύριο Χριστοδουλίδη. Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε και ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτσιο Ματαρέλα. Τέλος, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωζέπ Μπορέλ, σε δική του επιστολή προς τον εκλεγμένο πρόεδρο, σημειώνει ότι το Κυπριακό αποτελεί συλλογική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.